Ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφει και η Ελλάδα. Έτσι, η συντονίστρια της καμπάνιας «Ένα στα πέντε», Έλενα Ράπτη, προσπαθεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, επισκεπτόμενη για ακόμη μια φορά την Ξάνθη, στο πλαίσιο αυτή τη φορά των γιορτών Παλιάς Πόλης. Μάλιστα, η ίδια τόνισε ότι στόχος της εκστρατείας είναι ο τερματισμός του φαινομένου. Η καμπάνια ονομάστηκε «Ένα στα πέντε», διότι ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι εξαιρετικά υψηλά. Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προκύπτει ότι παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών, σε ποσοστό 16%, έχουν πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης στη ζωή τους. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα μέσα από τα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω την ελληνική κοινωνία. Όμως ο Δήμαρχος Ξάνθης έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, από ό,τι φάνηκε, γιατί πέρα από την εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε εδώ πάλι στην Ξάνθη το Μάιο σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επέλεξε να φιλοξενήσει στις γιορτές της Παλιάς Πόλης αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν, χθες αλλά και τις υπόλοιπες μέρες θα έχουν την ευκαιρία οι ξανθιώτες να προμηθευτούν τα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι ένα παραμύθι που απευθύνεται στα παιδιά και διδάσκει τον κανόνα του εσώρουχου. Διδάσκει δηλαδή στα παιδιά πώς να μην επιτρέπουν σε κανένα να τα αγγίζει στην περιοχή όπου βρίσκεται το εσώρουχο. Υπάρχει ένα έντυπο που απευθύνεται στους γονείς με οδηγίες για το πώς μπορεί η μητέρα να εξηγήσει στο παιδί πότε ένα άγγιγμα είναι καλό, πότε είναι κακό, πότε ένα μυστικό είναι καλό και πότε κακό, γιατί ο δράστης ζητά συνήθως από τα παιδιά να κρατούν μυστικό αυτό που συμβαίνει και βεβαίως αν αντιληφθούν μια διαφορετική συμπεριφορά να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν, να ανακουφίσουν και να σώσουν το παιδί, να το προστατεύσουν από το χειρότερό του εφιάλτη. Έχουμε δημιουργήσει και εμείς ένα έντυπο εδώ στην Ελλάδα με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας σε περίπτωση που μια μητέρα και μια δασκάλα επιθυμεί να πάρει περισσότερη ενημέρωση ή αντιληφθεί κάποιο κρούσμα και θέλει την κατάλληλη καθοδήγηση, να απευθυνθεί, είναι δωρεάν και απαντούν εξειδικευμένοι επιστήμονες που μπορούν να δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, με όπλο μας αυτά τα εργαλεία, προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία. Έχουμε ήδη επισκεφτεί 14 πόλεις, αλλά θα συνεχίσουμε προκειμένου τα μηνύματά μας να φτάσουν σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι. Γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρία Ράπτη, ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, θα λέγαμε, είναι από τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα αυτή τις τελευταίες εποχές. Ωστόσο, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα εργαλεία και πώς μέσα σε όλα αυτά και οι πολιτικές διαστάσεις που έχει πάρει αυτό το θέμα, έτσι ώστε να μπορεί να επέλθει ο τερματισμός του. Αυτός είναι ο στόχος. Για το λόγο αυτό, κατέθεσα μέχρι σήμερα αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Θα σας πω κάποιες τις πιο σημαντικές. Μία αφορά στη δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, όπου ένα κακοποιημένο παιδί θα μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα με τη συνοδεία κοινωνικής λειτουργού. Εκεί θα πηγαίνει ο αστυνομικός για την πρώτη κατάθεση, εκεί θα πηγαίνει ο γιατρός για τη διάγνωση της κακοποίησης, εκεί βεβαίως και ο εισαγγελέας για να γίνει η οριστική κατάθεση του παιδιού, ώστε να μην χρειαστεί ξανά και ξανά να βιώσει αυτό τον εφιάλτη μέσα από τις συνεχείς καταθέσεις. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έγραψε την δημιουργία κέντρου ημέρα σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι μικρές παρεμβάσεις μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Μια άλλη παρέμβασή μου αφορά στο Υπουργείο Παιδείας, όπου ζήτησα στο μάθημα της ευέλικτης ζώνης στα δημοτικά τα παιδιά να διδάσκονται την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αφού βεβαίως πρώτα επιμορφώσουμε τους δασκάλους. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και νομίζω ότι μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και να ανακουφίσουν. Καταλήγοντας, η ίδια ανέφερε ότι ο Δήμος ήταν ο πρώτος φορέας που ανέλαβε να τυπώσει το ενημερωτικό υλικό που μοιράζουν οι άνθρωποι της πρωτοβουλίας και βρέθηκε επίσης η ίδια στα σοκάκια της Παλιάς Ξάνθης, μοιράζοντας στον κόσμο και ιδιαίτερα τους γονείς τα φυλάδια της πρωτοβουλίας. Thank you.